έσπευσε ο τηλεοπτικός φακός τον περασμένο Δεκέμβριο, οπότε σημειώθηκε το περιστατικό παράσυρσης πεζού από οδηγό μηχανής, με δημότες και επαγγελματίες να τονίζουν την ανάγκη παρεμβάσεων στο εθνικό δίκτυο. Να μην υπάρχει τίποτα φωτισμός, να μην υπάρχει μια διάβαση πεζών εκεί, να μην υπάρχει ένα φανάρι να βοσβήνει. Δεν υπάρχει ένα διάζωμα στη μέση, πεζοδρόμια, τίποτα, τίποτα. Τελείως αδιαφορία. Δεν ξέρω πως έχουν προτεραιότητα πάντοτε οι πεζοί. Δεν έχουμε φωτισμό. Είμαστε τριτοκοσμική χώρα. Κάθε μέρα γίνεται τροχιά. Δεν μπορώ να περάσω με τα πόδια να πάω απέναντι. Θα με σκοτώσουν. Σε λίγες μέρες θα τρέξει εργολαβία για την τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπητα στην περιοχή, διαβεβαιώνει ο Νίκος Ριγκονάκης. Πρόκειται για ένα έργο ύψος 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης, με το έργο να περιλαμβάνει νέα ασφαλτικά, διαγραμμίσεις, κατασκευή δίκτυων βρύων στην περιοχή, καθώς και την κατασκευή κόμβου στην Αλικαρνασσό. Είμαστε εν αναμονή της άδειας σήμανσης για την τοποθέτηση ασφαλτικών. Η άδεια σήμανσης για κατασκευή ουβρίων έχει παραλυφθεί από την υπηρεσία μας. Μόλις έρθει και η άδεια σήμανσης για την τοποθέτηση ασφαλτικών, αμέσως οφείλει η ανάδοχος εταιρεία, ο εργολάβος, να εγκατασταθεί και να ξεκινήσει το έργο. Πιστεύω ότι είναι θέμα ημερών. Η σχετική εργολαβία πρόκειται να υλοποιηθεί με μεγάλη καθυστέρηση, καθώς η σύμβαση υπεγράφει τον Απρίλιο του 2019. Μικροί και μεγάλοι τρέμουν κάθε φορά που επιχειρούν να διασχίσουν τον δρόμο. Είμαστε λοιπόν στο τελικό στάδιο. Γνωρίζετε ότι οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Υπάρχει εδώ κοντά ένα γυμνάσιο που είναι πολλά παιδιά. Την ώρα που σχολάνε, περνάνε τον δρόμο για να πάρουν το αστικό, να περάσουν. Κινδυνεύουν και πολλά παιδιά. Και πολλές φορές έχω κινδυνεύσει και εγώ.